Κόντρα Νιούς, επιστρέψαμε. Θα μείνουμε στο Μεσανατολικό, θα μείνουμε στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Σας είπα και νωρίτερα, θα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση αυτή τη φορά μέσα από έναν άνθρωπο της περιοχής, τον κύριο Αναστάση Δαμιανό. Καλησπέρα κύριε Δαμιανέ και πάλι. Και να πω ότι μαζί μας έχουμε και τον Μανώλη Κωτάκη. Καλησπέρα και σε σένα, Μανώλη. Ευχαριστώ καλησπέρα για την παρουσία σου. Καλησπέρα, κύριε Δαμιανέ. Εδώ. Κύριε Δαμιανέ, σήμερα το πρωί στην πτήση από Τελ Αβίβ, Αθήνα, έτσι. Μάλιστα, ναι. Δεν σχετίζεται όμως η δική σας η άφηξη στην Αθήνα με τα τεκτενόμενα εκεί. Θα μένατε έτσι, δεν θα φεύγατε. Δεν θα φεύγαμε, ναι. Ήταν προγραμματισμένοι έτσι κι αλλιώς για να έρθετε. Ναι, ωστόσο, ναι. Αρκετό κόσμο από εκεί έχει φύγει για να έρθει στην Ελλάδα, σωστά. Για ένα personal reasons, δεν μπορώ να τα αναφέρω εδώ. Όμως έτυχε να. Το πορείο εξωτερικό τη Ελλάδος να στείλει ένα αεροπλάνο εκεί και για να πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, η κατάσταση, καταρχάς εσείς είστε, το είπα και πριν, είστε γέννημα θρέμα της Ιερουσαλήμ. Είστε, αν δεν κάνω λάθος, τρίτη γενιά. Τρίτη γενιά, μάλιστα. Έχετε βιώσει πόσους πολέμους, τους θυμάστε? Τουλάχιστον 8. 8 τα θυμάμαι και άλλα τα 2 δεν τα θυμάμαι. Εγώ, μιλάμε τώρα για τη δεύτερη Ιντιφάντα, μιλάμε για το 1948, όταν ίδρυσε το Ισραήλ, στο 1952, το 1956, 1967, 1973, το 1980, 1982, όλα ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε συνηθισμένοι με αυτό, τουλάχιστον εγώ. Συνηθίζεται ο πόλεμος. Δεν συνηθίζεται, όμως πάψαμε να φοβόμαστε για αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι αυτοί που έρχονται από έξω και ακούνε, ξέρεις, πόλεμο και αυτά και δεν ξέρουν πώς να κρυφτούν και πού θέλουν να φύγουν και αυτά τα. Έτσι. Και είμαστε, ξέρεις, όχι τα συνηθίσαμε, όμως. Τι να σου πω. Είναι ένα μέρος από τη ζωή. Ενδεχομένως να συνηθίζεται το άκουσμα του πολέμου, αυτό η κουβέντα, ότι ξέρεις, ξεκίνησε ένας πόλεμος ακόμα, αλλά φαντάζομαι κανένας πόλεμος δεν είναι ίδιος με τον προηγούμενο, έτσι. Όχι, όχι, είναι διαφορετικά. Κατά το 48 ήταν το ίδρυση, το 52 ήταν με την Αίγυπτο, το 56 ήταν με το κανάλι του Σουέζη, 67 και το 6 ημερών του πόλεμου, 73 είναι το 82 και το, όταν έγινε το Ιντιφάντα. Ο πιο σκληρός πόλεμος που έχετε βιώσει στην περιοχή, στην Ιερουσαλήμ, ήταν ποιος, να υποθέσω, το 67. Είπατε ξανά. Ο πιο σκληρός, ο πιο άγριος πόλεμος που βιώσατε εσείς προσωπικά σκληρό στην περιοχή. Να πω που ενώσαμε ήταν στα Ιερουσαλήμα όταν ήταν στο 67, γιατί ξέρεις η Ιορδανία πολέμησε λίγο το Ισραήλ και τα σύνορα, νέα πόλη και η παλιά πόλη, χτυπούσαν προς την αυτά, το σπίτι μας ήταν ένα χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα μακριά από τα τείχη που χτυπούσαν. Αυτό ήταν λίγο το φοβερό. Και ύστερα τα άλλα πολέμη, να σας πω, καταλάβαμε να πούμε ότι υπάρχει πόλεμο, και γιατί ξέρεις, ο κόσμος ήταν στεναχωρημένος, όμως τη Ιερουσαλήμ, σαν Ιερουσαλήμ, ήταν από τις πιο ασφαλιστικές πολιτείες του Ισραήλ. Τώρα, γιατί αυτό το πράγμα. Αυτό που συνέβη τώρα, εννοείται, τούτη τη φορά. Όχι, και το 67 και το 73 και αυτά. Όταν, για να πούμε, ρίξανε οι ροκέτες ή αυτά, στα Ιερουσαλήμ δεν ρίξανε. Όταν ακούμε να πούμε ότι στείλανε οι ροκέτες προς τα Ιερουσαλήμ, ήταν στην περιφέρεια που είναι γύρω-γύρω από τα Ιερουσαλήμ. Και ήταν, ξέρεις, εδώ έχει μια αιτία. Γιατί αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Άμα ένα από τα σοβαρά πράγματα που αυτό δεν γίνεται και δεν περαχτήκανε. Γιατί πρώτα απ' όλα γύρω τα 30-35% είναι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και γύρω είναι Άραβες. Άραβες, Μουσουλμάνοι και Χριστιανοί. Μέσα αυτά, οι Χριστιανοί έχουν το Παναγιοτάφο, έχουν το Πατριαρχείο, έχουν αυτά. Οι Μουσουλμάνοι, οι Άραβες έχουν το Τζαμί, το Αλ-Αξα. Αυτά. Και οι Ισραηλοί έχουν το δακρύο. Ναι. Τρεις λόγους επιπλέον για την κόντρα η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Έτσι, να πούμε, κανένας δεν θέλει να περάσει αυτό το μέρος. Και γι' αυτό βλέπεις τώρα τελευταία να πούμε αυτό το. Αυτό το μέρος, ωστόσο, είναι και ένα μέρος το οποίο χωρίζει, έτσι, τους κατοίκους της περιοχής. Κοίταξε, χωρίζει, όμως χωρίζει στο accommodation, εκεί που μένουν. Όμως, άμα θα δούμε σε καθημερινή ζωή, αν θα σου πω, δεν θα το πιστέψετε, 80
στα 100 από τους φαρμακοποιούς είναι Άραβες. 40% από τους γιατρούς είναι Άραβες. 90% από τους οδηγούς που οδηγάνε τα λεωφορεία, τα μπάσα καπάκια. Έχετε οικειοποιηθεί την ορολογία της περιοχής. Άραβες είναι οι Παλαιστίνοι, να πούμε. Οι Παλαιστίνοι. Είναι οι Παλαιστίνοι που μέσα. Και έτσι, να πούμε, μια φορά και ένα καιρό πριν, δεν ξέρω, ένα-δύο χρόνια. Να μείνουμε στο σήμερα που θέλω, αν δεν σας πειράζει. Γιατί θέλουμε να καταλάβουμε τούτο εδώ το οποίο συμβαίνει. Και έχει ξεκινήσει μια τεράστια κουβέντα, μα γιατί. Γιατί να συμβεί αυτό το πράγμα. Γιατί αυτή η επίθεση, γιατί τέτοια αγριότητα, γιατί τέτοια βαρβαρότητα. Υπήρξε ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων στην περιοχή και γενικότερα τα χρόνια που θυμάστε εσείς, ή πάντα υπήρχε μια φαγωμάρα. Ναι, εγώ να πούμε, επειδή ξέρω όλες τις δύο γλώσσες πολύ καλά, να πούμε καλύτερα από τους ίδιοι ντόπιοι, υπήρχε. Αυτό κάτω, ξέρεις πώς το λένε. Έβλεπες ότι έχει ένα tension, ένα κάτι δις αυτό το πράγμα. Γιατί γινόνταν πολλά πράγματα. Πρόπαντο τώρα τα τελευταία, ξέρεις, με την καινούρια κυβέρνηση, με αυτά, λίγο, ξέρεις, ήταν τα πράγματα πιο σκληρά γίνηκαν, μέσα στα καταχώμενα εδάφη. Και αυτό παίρνει, ξέρεις, όσο και να είναι, τα καταπίνει ο άνθρωπος, όμως μια φορά. Τώρα αυτό το οποίο θα βιώσουμε με αυτά που ακούτε, γνωρίζοντας και τους μεν και τους δε, την νοοτροπία τους, τη φιλοσοφία τους, τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και λειτουργούν, είναι τόσο τρομακτικό όσο το ακούμε να περιγράφεται αυτό το οποίο έρχεται μπροστά. Αυτή τη φορά νομίζω ήταν το πιο σοβαρό από όλα τα που λέμε. Γιατί τους πιάσανε, δεν ήταν έτοιμοι. Ήταν την τελευταία μέρα τη γιορτή του Σουκκότ. Σουκκότ είναι η καλύβα. Και συνήθως την τελευταία μέρα βγαίνουν, ξέρεις, γλυντάνε, κάνουν αυτό το φεστιβάλ. Το ειρηνικό πράγμα. Το φεστιβάλ ονομάζονταν φεστιβάλ της ειρήνης που ήταν μέσα, δίπλα στη Γάζα. Και έτσι να πούμε, δεν το περιμένα. Και ύστερα το Χαμάς, όπως το διάβασα, όπως αυτά, έπαιξε ένα έξυπνο ρόλο. Πριν ένα μήνα ή τίποτα, έβγαζαν ανθρώπους κάθε Σάββατο στα σύνορα εκεί και κάνανε διαδηλώσεις και αυτά. Και έτσι λοιπόν τους φάνηκε ότι. Φυσιολογικό ότι έγινε. Ύστερα ξανά από αυτό, δείξανε ότι ασχολούνται με τα οικονομικά τους, οι δυσκολίες που περνάνε στη Γάζα και αυτά. Και έτσι σε λέγανε αυτή η ανησυχία κόλλα είναι επειδή τα οικονομικά τους, επειδή είναι αυτά, επειδή βγαίνουν κάθε έτσι και δεν δώσανε σημασία για αυτό το πράγμα, γι' αυτό τους πιάσανε άξαπνα. Ήτανε χειρότερο από το Γιόμ Κιπούρ το 1973. Υπάρχει φόβος τώρα, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, υπάρχει φόβος στον κόσμο για το πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις Παλαιστίνιων και Ισραηλινών, μπορούν να γίνουν χειρότερες από αυτές που ήταν. Εγώ νομίζω να γίνει χειρότερα, τα χειρότερα είναι τώρα που είναι αυτό το πράγμα. Όμως, κανένας δεν περιμένει. Τώρα έχει φόβο να μην αρχίσουν από τα σύνορα του Λίβανο, το Χεσβαλά και με τη Συρία και αυτά. Και γι' αυτό η Αμερική, βλέπεις, τους είπε: προσέξτε, η Ισραήλ δεν είναι μόνη της και αυτά. Γιατί οι Αμερικάνοι λένε είχαν σκοτωθεί, δεν ξέρω τι από 16-18 Αμερικάνες αυτό το πράγμα. Όλα μπορούμε να τα περιμένουμε και αυτό το πράγμα. Όμως, εγώ λέω: ο Θεός να βάλει το χέρι του και να πει: φτάνει. Μάλιστα. Κύριε Δαμιανέ, ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα αυτή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και για το γεγονός ότι ήρθατε από τα αεροδρόμια εδώ. Μόνο και μόνο θέλω να πω ένα ευχαριστώ αυτή τη στιγμή για το πορείο των εξωτερικών εδώ τη Ελλάδα που δεν μας ξεχάσει και πάντα αισθανόμαστε ασφαλείς. Και τώρα, σήμερα ήταν την τρίτη φορά που στέλνει αεροπλάνα και βγάζει. Ανθρώποι είχαν πριν δύο μέρες. Υπήρχαν και πολλοί τουρίστες, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, οι προσκυνητές πριν τρεις μέρες που πιαστήκαν στη Ραμάλα. Και από εκεί δεν μπορούσαν να βγουν. Και ανακαλύφθηκε το προξενείο με το πορείο εξωτερικών. Στείλανε ελεφορία και τους πήρανε μέχρι το αεροδρόμιο. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Αυτό ήταν ένα πράγμα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.